Άλλη μια χρονιά, Πέμπτη. Όπου γίνεται μια έκθεση αποκλειστικά ποτών και τροφίμων στη Σιτία, απευθύνεται σε επαγγελματίες της διατροφής και της εστίασης. Και πείτε μας, αυτή η ιδέα που ξεκίνησε, φαντάζομαι, δειλά σε μια επαρχία. Και πω, φέτος πέμπτη χρονιά, ποιο είναι το αποτέλεσμα της? Όντως ξεκίνησε δειλά. Στην αρχή ήταν κάπως περίεργα για όλους μας. Δεν είχε τόσο μεγάλη απήχηση, ήταν και για μας πολύ πειραματικό. Αλλά έχει καταλήξει και όπως φαίνεται κάθε χρόνο είναι όλο και καλύτερα. Έχουμε κάθε χρόνο και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κόσμο που έρχεται. Έρχεται ο κόσμος για να δει τα προϊόντα μας και να μπορέσουμε έτσι να τους δείξουμε κάτι παραπάνω, να τους ευχαριστήσουμε. Πέρα από την ευχαρίστηση βλέπουμε ότι έρχονται νέα προϊόντα. Και πέρα από τα νέα προϊόντα, βλέπουμε και επαγγελματίες εκτός Σιτίας. Ναι. Εμείς σαν εταιρεία δραστηριοποιούμαστε σε όλο το κομμάτι της νοτιοανατολικής Κρήτης και καλούμε κόσμο από την Ιερά Πέτρα και από το Μόχλο και πιάνουμε όλο αυτό το κομμάτι μέχρι και το Βάη, την Κάτω Ζάκρο, τον Τζερόκαμπο. Είναι μια καλή ευκαιρία για όλους τους πελάτες μας να δοκιμάσουν οι ίδιοι τα προϊόντα που τους προτείνουμε, διότι δεν έχει νόημα να πάω σε ένα πελάτη και να πούμε ότι παιδιά είναι καλό το προϊόν. Ελάτε να το δοκιμάσετε. Ελάτε να δείτε τι ακριβώς είναι, τι σας πουλάμε και να ξέρετε κι εσείς τι θα πουλήσετε στον πελάτη σας. Δεν είναι μόνο κριτικά προϊόντα, φυσικά. Όχι, δεν είναι μόνο κριτικά προϊόντα. Καλώς ή κακώς προσπαθούμε να εστιάσουμε στα κριτικά προϊόντα, αλλά η εστίαση είναι ένα τεράστιο κομμάτι. Και φυσικά υπάρχουν προϊόντα και από την υπόλοιπη Ελλάδα, αλλά και από το εξωτερικό. Στη σημερινή έκθεση πόσοι επαγγελματίες έχουν έρθει? Οι εκθέτες που φιλοξενούμε φέτος και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ για άλλη μια φορά, για την τιμή που μας κάνανε, έρθουν από όλη την Ελλάδα και όχι μόνο από την Κρήτη, είναι 24. Είναι 24 εκθέτες, είναι συνεργάτες οι οποίοι είναι χρόνια συνεργάτες μας. Κάποιοι καινούργοι. Και μαζί κάθε χρόνο προσπαθούμε να βοηθήσει ο ένας τον άλλο στο να πάμε λίγο περισσότερο να προχωρήσουμε τις παροχές μας, τη διανομή μας και τις υπηρεσίες μας. Οι εκθέτες μας έχουν να κάνουν στο κομμάτι του τροφίμου, του εστιατορίου και του ποτού. Και να κάνουμε μια ερώτηση που έχει να κάνει κυρίως με το κομμάτι της προσέλευσης. Πόσοι περίπου επαγγελματίες από την Ανατολική Κρήτη έρχονται στη δικιά σας την έκθεση? Πόσο, δεν ξέρω. Να απολογήσουμε. Θα ξαναδείς. Εγώ. Πολύ σίγουρα. Πολύ, ναι. Πολύ. Εμείς έχουμε γύρω στους 450 ενεργούς πελάτες που έκανα προχθές μια αποτίμηση περίπου να δω. Οπότε σίγουρα, και επειδή την απλώνουμε και το λέμε και σε ανθρώπους, σε επαγγελματίες που δεν είναι πελάτες μας, αλλά ενδεχομένως θα μπορούσαν να έρθουν να δουν κάτι. Το οποίο είναι πολύ σημαντικό, διότι καλώς ή κακώς, επειδή η Σιτία είναι απομονωμένη, έχω την αίσθηση και η εμπειρία μου αυτό λέει, ότι εμείς με την Εύη βγαίνουμε συχνά σε άλλες εκθέσεις, βλέπουμε πολύ λίγο κόσμο από τη Σιτία, πολύ λίγους επαγγελματίες. Οπότε είναι μια καλή ευκαιρία να ανοίξουμε λίγο και τον ορίζοντα στους επαγγελματίες εδώ πέρα και να τους προτείνουμε νέα πράγματα που. Δηλαδή, φέτος για παράδειγμα, έχουμε μια νέα εταιρεία που και εμείς την είδαμε πρώτη φορά σε έτοιμο γεύμα. Οπότε. Πολύ σημαντικό και η Σιτιακή και λόγω απόστασης και για άλλους διάφορους λόγους είναι δύσκολο να έρθουν σε επαφή με τέτοιου είδους εταιρείες. Αλλά για να απαντήσω και στην ερώτησή σου, υπολογίζω ότι σαν αφημί, δηλαδή σαν επαγγελματίας, πρέπει να περνάνε γύρω στους 300 από εδώ πέρα. Ο κόσμος που φέρνει τους συγγενείς τους, τους φίλους τους, μπορεί να περάσουν πάνω από 600-700 άτομα, ίσως και παραπάνω. Και φαντάζομαι ότι τα σχέδιά σας είναι να συνεχιστεί αυτή η προσπάθεια. Ναι, πρώτα ο Θεός, να πηγαίνουμε καλά και θα το προσπαθήσουμε να το παλέψουμε να το πάμε ακόμα παραπάνω.